Καλώς ήλθατε στα μαθήματα Άρνος. Θα απαντήσουμε στην ερώτηση 5 του σχολικού βιβλίου, η οποία βρίσκεται σελίδα 31 και ανοίξει το κεφάλαιο ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. Ας δούμε τι λέει. Πού βασίζεται η μέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου που έχει ένα φορτισμένο σώμα? Για να δούμε πού βασίζεται η μέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου που έχει ένα φορτισμένο σώμα, θα κάνουμε ένα πολύ απλό πείραμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία μοβ φορτισμένη ράβδο με φορτίο QA και μία γαλάζια φορτισμένη ράβδο με φορτίο QB. Θα πάρουμε τη μοβ ράβδο και θα την πλησιάσουμε σε ένα ηλεκτρικό εκρεμές. Την πλησιάζουμε λοιπόν και τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι το ηλεκτρικό εκρεμές εκτρέπεται κατά μία γωνία θ1. Ναι. Αλλά για να καταφέρει να εκτραπεί κατά μία γωνία θ1, δεν σημαίνει ότι η ράβδος του άσκησε δύναμη. Υποθέτουμε λοιπόν ότι αυτή η δύναμη είναι η δύναμη F1. Επαναφέρουμε τώρα το εκρεμές θέσης ισορροπίας του και πάμε να επαναλάβουμε το ίδιο πείραμα με τη γαλάζια ράβδο αυτή τη φορά. Πλησιάζουμε λοιπόν στο εκρεμές και τι παρατηρούμε? Ότι αυτή τη φορά εκτρέπεται κατά μία γωνία θ2. Όπου το θ2 είναι μεγαλύτερο από το θ1. Ναι, αλλά για να καταφέρει να το εκτρέψει η γαλάζια ράβδος κατά μία γωνία θ2 μεγαλύτερη από το θ1, δεν του άσκησε μία δύναμη F2 μεγαλύτερη από την F1. Προφανώς, αφού κατάφερε να το εκτρέψει κατά μεγαλύτερη γωνία. Επομένως, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι το εξής. Από τη στιγμή που θ2 μεγαλύτερο από το θ1, τότε F2 μεγαλύτερο το F1. Δηλαδή η γαλάζια ράβδος άσκησε μεγαλύτερη δύναμη στο εκρεμές. Μα είναι προφανές, αφού το κατάφερε να το εκτρέψει, δηλαδή να το απομακρύνει κατά μεγαλύτερη γωνία θ2 από ότι η θ1. Βλέπουμε πόσο μικρή ήταν. Σε αυτήν ακριβώς την παρατήρηση λοιπόν βασίζεται η μέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου. Βασίζεται στο πόση δύναμη ασκεί το ηλεκτρικό φορτίο. Στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα σώμα αναφοράς που ήταν το ηλεκτρικό εκρεμές. Επομένως, όσο μεγαλύτερη δύναμη ασκεί το ηλεκτρικό φορτίο ενός σώματος, όσο μεγαλύτερη δύναμη λοιπόν ασκεί το ηλεκτρικό φορτίο ενός σώματος, τόσο είναι μεγαλύτερο είναι και το φορτίο του. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω ότι από τη στιγμή που η δύναμη F2 της γαλάζιας ράβδου είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη F1 της μοβ ράβδου, και το φορτίο QV είναι μεγαλύτερο από το QA. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, αναφέρουμε ότι η μέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου που έχει ένα φορτισμένο σώμα βασίζεται στη δύναμη, στην ηλεκτρική για την ακρίβεια δύναμη που αυτό ασκεί. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια.